Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος αυτή τη φορά στην Αλφα Αθήνας με το Πασόκ. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, πάλι υποψήφιος στη Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητά το Σταυρό των Πολιτών στην Αλφα Αθήνας, όπου είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, κυρία Χούκλη. Κύριε Γερουλάνε, είπατε σε μια συνέντευξή σας στο Παρόν, νομίζω, χθες, ότι κάνοντας κριτική και αυτοκριτική, υποθέτω, ότι κρυφτήκαμε πίσω από την Τρόικα. Και δεν προχωρήσαμε, δεν κάναμε εκείνες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την εξυγένση της οικονομίας και να δώσουμε προοπτική στη χώρα. Το ερώτημα είναι, έχοντας ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι μπήκε μέσα στο μνημόνιο ένα πολύ μεγάλο μέρος από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ναι. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ διακριτό για να. Ακριβώς, να το υπερασπιστείτε γιατί το πιστεύατε. Παρ' όλα αυτά, δεν το κάνατε πράξη και κρυφτήκατε πίσω από την Τρόικα, έχοντας ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Η πράξη έγινε. Αυτό το οποίο είπα και δώστε μου ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ένα από τα μεγάλα λάθη που πιστεύω ότι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι το μνημόνιο περιείχε μέσα πράγματα τα οποία ήταν μέσα στο πρόγραμμα του κινήματός μας. Αυτό το οποίο, θέλετε να πείτε ότι προωθήσατε μεταρρυθμίσεις. Αυτό το οποίο βεβαίως. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μνημόνιο τα οποία τα έλεγε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είναι το ενιαίο μισθολόγιο, όπως είναι η Διάβια, όπως είναι ο Καλλικράτης. Τότε γιατί χρειαστήκαμε δεύτερο μνημόνιο, κύριε Γερουλάνε. Και σας λέω το εξής, ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν μέτρα μέσα στο μνημόνιο τα οποία δεν είναι ενός κόμματος. Κανένα κόμμα στην Ελληνική Βουλή δεν πρεσβεύει ότι θα βγει σε εκλογές και θα μειώσει μισθούς και συντάξεις ή θα αλλάξει τα εργασιακά. Αυτά ήταν απόλυτες αναγκαίες. Απόλυτα αναγκαία μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες γίνανε στην πορεία, οι οποίες ήταν μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και εξηγώ ότι το ενιαίο μισθολόγιο είναι κάτι στο οποίο πιστεύω επειδή είναι πιο δίκαιο. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων, το οποίο πιστεύω, είναι επειδή δίνει ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Ωστόσο, στο δεύτερο μνημόνιο υπάρχει μια μακρά λίστα μεταρρυθμίσεων αλλαγών που δεν κάνατε. Κλειστά επαγγέλματα, κλείσιμο υπηρεσιών, διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο. Σαφώς, κυρία Χούκλη, και υπάρχουν ολιγορίες και καθυστερήσεις, τις οποίες νομίζω ότι έχουμε συζητήσει επαρκώς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτές δεν είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι περνάει η Ελλάδα μια περίοδο που μεταφέρεται η οικονομική βάση από εκεί που βασιζόταν πάνω στην κατανάλωση και η κατανάλωση αυτή τη χρηματοδοτούσαν τα δάνεια από τις τράπεζες και οι κρατικές επιχορηγήσεις σε μια οικονομία που πρέπει πλέον να σταθεί στα πόδια της. Για να περάσουμε από τη μία φάση στην άλλη, αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει, επειδή δυστυχώς δεν είχε γίνει αυτό στην πορεία των τελευταίων ετών, χρειάζεται να πάρθουν κάποια πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Και αυτό είναι το οποίο αποφασίστηκε ακριβώς γιατί έπρεπε η κυβέρνηση να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Κύριε Γερουλάνε, να έρθουμε λίγο στην επόμενη μέρα, το άλλο μεγάλο ζήτημα που δικαίως απασχολεί και την πολιτική σκηνή και τους πολίτες. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητάει να έχει εκείνο την πρωτοβουλία των κινήσεων, διότι στην πολιτική γεωγραφία θεωρεί ότι είναι σε καλύτερη θέση και μπορεί να κινηθεί αριστερά και δεξιά. Μα οι προγραμματικές συγκλίσεις δεν έχουν να κάνουν με αυτήν τη γεωγραφία. Κύριε Χούγκλη, καταρχήν επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ στον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί το κάθε κόμμα μέσα σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, γιατί από εκεί θα πηγάζουν οι επόμενες συμμαχίες. Από τη μία βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει μια γραμμή η οποία λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια καταπληκτική διαπραγμάτευση με την οποία θα εξασφαλίσουμε πάρα πολλά χρήματα για την Ελλάδα. Διαπραγμάτευση την οποία εσείς δεν κυρία κάνατε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή αυτά τα οποία περιγράφετε εσείς είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί, τουλάχιστον επιτρέψτε μας να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, αλλά δεν είναι δοκιμαστικό σωλήνα η πολιτική. Και έπρεπε να έχετε διεκδικήσει. Ακούστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, παίζετε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και το παιχνίδι το οποίο παίζετε οδηγεί ουσιαστικά με μαθηματική ακρίβεια. Επικίνδυνη είναι δυστυχώς η πολιτική που ακολουθήσατε και καταστροφική. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε να μιλάτε μόνο εσείς. Δεν έχω καμία αντίρρηση να το κάνω αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για το μέλλον του τόπου. Είχατε χρόνο, μιλήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ας τοποθετηθεί ο κύριος Γερουλάνης. Μιλάμε για το μέλλον του τόπου και νομίζω θα έπρεπε να δείξετε τουλάχιστον λίγο σεβασμό απέναντι. Αυτό. Σεβασμό πρέπει να δείξετε εσείς που έχετε φέρει τον τόπο σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Κωνσταντοπούλου, αφήστε κάποιον άλλο να μιλήσει. Περί σεβασμού όμως, νομίζω έτσι, ότι δεν δικαιούσε να μιλήσετε. Ο μόνος τρόπος να κρίνει ο πολίτης ότι έχετε μια καλύτερη πρόταση είναι να ακούσει και τις δύο. Και να τις κρίνει εκείνος, όχι να ακούει μόνο εσάς. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι η γραμμή την οποία τηρείτε είναι μια γραμμή η οποία οδηγεί ουσιαστικά με μαθηματική ακρίβεια στη δραχμή. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο είναι ότι δεν εξηγείται στον κόσμο τι σημαίνει αυτό. Διότι αυτό το οποίο πλήττεται με ένα τέτοιο σενάριο είναι κατά βάση η μεσαία τάξη.
Αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από αυτό είναι οι Έλληνες που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ένα κόμμα σαν. Πώς το εξηγείτε, Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου εντελώς ανακριβές, απάσιμο και όλο αυτό που λέτε. Παίζεται ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Να ολοκληρώσει την πρότασή του, την άποψή του και θα έχετε χρόνο να ακουστεί η πρότασή σα. Αφήστε και τις δύο να ακουστούν και ο πολίτης είναι μια χαρά όριμος να κρίνει ποια από τις δύο είναι καλύτερες. Αυτό το οποίο λέω εγώ, και ανατρέψτε το μετά, θα σας δοθεί ευκαιρία να το κάνετε, είναι ότι αυτό το οποίο λέτε οδηγεί στην δραχμή και η δραχμή είναι καταστροφική για την οικονομία του τόπου.